Τρίτη 21 Ιουλίου, καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις στο αυτοδιοικητικό μαγκαζίνο της τηλεόρασης του Attica TV. Αυτοδιοικητικό, αλλά πάντα βλέπουμε στην αρχή την επικαιρότητα όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή την ώρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά μετά τις 2:30. Θα προσπαθήσουμε εδώ να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, φυσικά όμως πάντα με την αυτοδιοικητική ταυτότητα που έχουμε από τότε που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή. Θα δώσω όμως για αρχή τους τρόπους επικοινωνίας αλλά και το πώς μπορείτε να συμμετέχετε στο μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος ολοκληρώνεται την επόμενη Παρασκευή. Γι' αυτό σπεύσετε να στείλετε μηνύματα και να πάρετε μέρος. Πολύ απλός ο τρόπος, πραγματικά απλός ο τρόπος. Η ΕΚ κενό, ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54888. Μπαίνετε στη μεγάλη κλήρωση η οποία θα γίνει την επόμενη Παρασκευή και θα μπορείτε να κερδίσετε, να διεκδικήσετε μάλλον και να είστε ένας υπερτυχερός ο οποίος θα πάρει μία πλήρη υποτροφή από τα ΙΕΚ Α να φοιτήσει οποιαδήποτε ειδικότητα ο ίδιος επιθυμεί, καθώς επίσης δύο υπερτυχεροί θα μπορούν να κερδίσουν 50% έκπτωση στα δίδακτρά τους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα δώρο συνολικής αξίας μπορεί να αγγίξει ανάλογα την ειδικότητα που θα επιλέξετε τις 10.000 ευρώ. Ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Από εκεί και πέρα πάμε και στους τρόπους επικοινωνίας τώρα. Για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, επισημάνσεις στο ρεπορτάζ σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε όπως κάνετε καθημερινά. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-27-0711 είναι το τηλέφωνο του σταθμού. www.attica.tv.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση που μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσω live streaming. Και φυσικά, δημοσκοπήσεις Attica TV, το κανάλι μας στο YouTube, για να βλέπετε τα αποσπάσματα των εκπομπών, τις συνεντεύξεις που κάνουμε εδώ καθημερινά. Να σας προαναγγείλω σε αυτό το σημείο, ότι στο πρώτο μέρος της εκπομπής, σε λίγα λεπτά δηλαδή, θα είναι μαζί μας εδώ ο κύριος Θανάσης Ζούτσος, είναι ο Δήμαρχος Παλίνης. Θα συζητήσουμε και τα του κορονοϊού και πώς διαχειρίστηκε ο Δήμος Παλίνης αυτή τη σημαντική κρίση, η οποία όπως όλα δείχνουν συνεχίζεται. Αλλά φυσικά θα συζητήσουμε και τα του Δήμου του. Και στο δεύτερο μέρος θα φιλοξενήσουμε εδώ στην πρώτη της τηλεοπτικής συνέντευξης μέσα από το Attica TV την κυρία Ευρώπη Κοσμίδη, είναι η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος τεχνικών έργων της περιφέρειας Αττικής. Και θα δούμε όλο το πλαίσιο των έργων που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην περιφέρεια Αττικής. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, αλλά θα ξεκινήσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Και φυσικά αυτό που μονοπολεί είναι ο λευκός καπνός που βγήκε επιτέλους από την Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε απόφαση, διείστανται βέβαια οι απόψεις. Άλλοι μιλούν για μια γενναία απόφαση, μια ιστορική μέρα για την Ευρώπη. Άλλοι κάνουν λόγο για έναν συμβιβασμό. Το πακέτο ουσιαστικά που η Ελλάδα κερδίζει μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτή την τετραήμερη, πενθήμερη διαδικασία, επί της ουσίας είναι ένα χρηματοδοτικό πακέτο 70 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συμφωνία. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ένα συνολικό πακέτο το οποίο ξεπερνάει τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα μέγεθος πρωτοφανές για τη χώρα μας. Και καταφέραμε τελικά μέσα από μια διαδικασία αμοιβαίων υποχωρήσεων, συμβιβασμών, πράγματα τα οποία είναι συνηθισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταφέραμε να προστατεύσουμε πάνω απ' όλα τα προγράμματα τα οποία έχουν σημαντικές εθνικές κατανομές. Και βέβαια η Ελλάδα, έχοντας πλέον ανακτήσει την αξιοπιστία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κλήθηκε να συμμετέχει και συμμετείχαμε ενεργά σε όλες τις διαπραγματεύσεις που έγιναν τα 4 τελευταία 24 ώρα. Πιστεύω ότι συμμετείχαμε και εμείς στο να συνδιαμορφώσουμε ευρωπαϊκές αποφάσεις προς όφελος των πολιτών για μια απάντηση την οποία στέλνει ενωμένη σήμερα ολόκληρη η Ευρώπη, μια Ευρώπη που δείχνει αλληλεγγύη, στηρίζει την οικονομία και τους πολίτες σε αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες. Επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο πιο αναλυτικά για αριθμούς που θα επιχειρήσω να εξηγήσω την σημασία αυτού του συνολικού πακέτου των 72 περίπου δισεκατομμυρίων για την πατρίδα μας.
Οι επιδοτήσεις από το πρόσθετο πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε ουσιαστικά αντιστοιχούν περίπου σε ένα επιπλέον ΕΣΠΑ. Κάτι παραπάνω από 19 δισεκατομμύρια, στα οποία προστίθενται γύρω στα 12,5 δισεκατομμύρια σε δάνεια για να καταλήξουμε ξανά στο τελικό ποσό των 32 δις, για το οποίο είχε γίνει και πολύ λόγος πριν από δύο μήνες. Πρέπει να πω επίσης ότι τα χρήματα αυτά εκταμιεύονται και θα εκταμιεύονται τελικά με όρους οι οποίοι θα είναι πιο ευέλικτοι από το υφιστάμενο ΕΣΠΑ. Θα έχουμε ταχύτερες εκταμιεύσεις, αλλά θα έχουμε και αναδρομικότητα επιλεξιμότητας από τις αρχές του 2020. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, παρά τη μείωσή του, πετύχαμε δύο πράγματα. Πρώτον, την αύξηση των πόρων που η Ελλάδα θα πάρει από το Ταμείο Συνοχής, και παράλληλα για τους αγρότες μας παραμένουν σταθεροί οι πόροι από την κοινή αγροτική πολιτική. Έχουμε λοιπόν τα εργαλεία, έχουμε το σχέδιο, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, δεν έχουμε καμία πρόθεση να σκορπίσουμε τα χρήματα με την ανεμελιά του νεόπλου του. Θα εργαστούμε με ευθύνη, με σύνεση, θα παρουσιάσουμε σύντομα ένα αναλυτικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα μεταμορφώσει τη χώρα. Μάλιστα, ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Να σας μεταφέρω μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιές εξέλιξης στη Λέσβο. Έχουν σπεύσει ήδη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να τη θέσουν γρήγορα να μπορέσουν να τη θέσουν υπό έλεγχο πάρα πολύ γρήγορα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, έχει εκδοθεί από προχθές έκτακτο δελτίο της πολιτικής προστασίας, όπου κάνει λόγο για ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Άρα, πρέπει όλοι σε διάφορες περιοχές, τόσο στην Αττική αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή αυτή την περίοδο, γιατί είναι πολύ εύκολο να ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Πάμε σε αυτό το σημείο. Έχουμε επιστροφή της ενημέρωσης από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τον κορονοϊό. Κάτι το οποίο είχε προαναγγείλει και ο Στέλιος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Έχουμε αλλαγή της ώρας μεν. Αντί για έτσι το απόγευμα, θα γίνεται κάθε Τρίτη μία η ώρα το μεσημέρι. Εκεί βρέθηκε ο Νίκος Χαρδαλιάς, απάντησε τόσο σε ερωτήματα συναδέλφων, αλλά αναφέρθηκε και στο ζήτημα των πανηγυριών. Επί της ουσίας έκρουσε το καμπανάκι για ενδεχόμενο να παραταθεί το ζήτημα απαγόρευσης των πανηγυριών και τον Αύγουστο. Να δούμε χαρακτηριστικά τι είπε. Η θέση της κυβέρνησης ήταν και παραμένει σταθερή. Πρώτο μέλημα, η υγεία των πολιτών. Έχουμε κάποια αναμενόμενη αύξηση κρουσμάτων λόγω των επισκεπτών. Όμως ο αριθμός αυτών που είναι διασωληνωμένοι παραμένει πολύ χαμηλός. 12 ήταν χτες. Και ο αριθμός των συμπολιτών μας που δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους είναι επίσης πολύ χαμηλός. Και λαμβάνουμε όλα τα μέτρα ώστε η κατάσταση να βρίσκεται υπό απόλυτο έλεγχο. Χώρες που χαλάρωσαν, επαναπαυόμενες στην αρχική επιτυχία τους, το πλήρωσαν ακριβά. Για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πιθανό δεύτερο κύμα, αυτά τα οποία έχουμε καθορίσει ως απαραίτητες, ελάχιστες προϋποθέσεις για να μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία, πρέπει να τηρούνται. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε δύο σημεία. Το πρώτο έχει να κάνει με την τήρηση όλων των κανόνων και του πλαισίου υγιεινής. Χρήση μάσκας, πλύσιμο χεριών και όλα τα σχετικά τα οποία έχουν προβλεφθεί από τις κανονιστικές πράξεις. Και το δεύτερο, η αποφυγή των συναθρήσεων και του συγχρονισμού, ειδικά σε κλειστούς χώρους. Προχωράμε συνεχώς σε ελέγχους, σε μπαρ, σε χώρους διασκέδασης, όπου είχαμε περισσότερο κόσμο από τον επιτρεπόμενο. Αναστήλαμε τα πανηγύρια τουλάχιστον ως το τέλος Ιουλίου. Τώρα για το 15 Αύγουστο, νομίζω είναι νωρίς να σας πω οτιδήποτε. Στο τέλος του μήνα θα μπορέσουμε να σταθμίσουμε ξανά την κατάσταση. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα πανηγύρια μέχρι το τέλος Ιουλίου έχουν απαγορευτεί. Προσωπικά θεωρώ ότι και τον Αύγουστο δεν θα πρέπει να γίνουν πανηγύρια. Καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση και νομίζω ότι όταν το βάλουμε πάνω στην ζυγαριά του να κάνουμε πανηγύρια ή να πάρουμε μεγάλους κινδύνους και ρίσκα, νομίζω ότι όλοι θα συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να ζήσουμε έστω αυτό το καλοκαίρι χωρίς όλα εκείνα τα πανηγύρια που έχουμε βρεθεί κατά καιρούς, που μπορεί να μας έχουν λείψει, που είναι ένας τρόπος εκτόνωσης και ανάδειξης διαφόρων περιοχών. Όμως ο κίνδυνος που έχουν τέτοιου είδους συνωστισμοί και συγχρονισμοί αντιλαμβάνεστε ότι είναι υψηλότατος. Όπου χρειαστεί να πάρουμε μέτρα, θα πάρουμε μέτρα. Και έχουμε αρκετά εργαλεία
Αυτό που είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, ότι δεν υπάρχει καμία λογική, δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για γενικό lockdown σε οποιοδήποτε επίπεδο και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Εντάξει, τα τοπικά lockdown προφανώς είναι μέσα στα εργαλεία τα οποία έχουμε, τα οποία βέβαια υπάρχουν μια σειρά διαδικασιών και πρωτοκόλων που προηγούνται για να φτάσουμε κάπου εκεί. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα πάμε σε τοπικά lockdown τη στιγμή που αυτό που κάνουμε συνεχίσουμε να το κάνουμε με την ίδια, αν θέλετε, με τον ίδιο ζήλο και τα ίδια αποτελέσματα. Και εφόσον, θέλω να το τονίσω, συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι εμείς οι ίδιοι κρατάμε την μοίρα μας, την τύχη μας στα χέρια μας. Αν ο καθένας από εμάς κάνει αυτό που πρέπει, αν ο καθένας από εμάς μεταφέρει αυτό το μήνυμα της εγρήγορσης τόσο σε ατομικό όσο σε συλλογικό επίπεδο, μαζί με τα μέτρα και τους μηχανισμούς της πολιτείας, νομίζω ότι βήμα-βήμα θα μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Μάλιστα, ακούσαμε το τι είπε ο Υπουργός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που μπορούμε να επισημάνουμε ότι είναι μακριά το ενδεχόμενο τοπικών lockdown και καθολικού φυσικά, αλλά δεν το απέκλεισε κιόλας. Ανάλογα με τις συνθήκες και το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα, πάμε στην δική μας ατζέντα, την αυτοδιοικητική ατζέντα, στην πρώτη συζήτηση που θα έχουμε εδώ μέσα από τις δημοσκοπήσεις, σε αυτή την τελευταία εβδομάδα της εκπομπής. Είναι μαζί μας ο κύριος Θανάσης Ζούτσος, ο Δήμαρχος Παλίνης. Καλησπέρα, Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Το έχουμε καθιερώσει τελευταία εβδομάδα της εκπομπής να τα λέμε πάντα πριν από το καλοκαίρι, γιατί πολλά είναι σε εξέλιξη και θέλουμε να τα επικοινωνούμε και στον κόσμο. Πριν πάμε όμως στα του Δήμου σας, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο στον κορονοϊό. Ποια ήταν η διαχείριση που έγινε από την πλευρά του Δήμου Παλίνης και το βασικότερο όλων αυτή η ανησυχία που υπάρχει και από πλευράς πολιτών, τι περιμένετε στις τοπικές κοινωνίες, κυρίως στο κομμάτι της οικονομίας? Καταρχήν, στο θέμα της αντιμετώπισης του κορονοϊού όταν ξεκίνησε η φάση αυτή, εμείς πήραμε μέτρα προστασίας της κοινωνίας. Οι αναγκαίες επισκέψεις περιορίστηκαν στο Δημαρχείο και ήταν μόνο με ραντεβού. Λάβαμε μέτρα προστασίας των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων πηγαίνοντας στα σπίτια ό,τι χρειάζονται. Δεν χρειάστηκε να βγουν τίποτα, πηγαίνοντας τρόφιμα, πηγαίνοντας φάρμακα, συνταγογραφήσεις, πιστοποιητικά από τα ΚΕΠ. Όλου αυτού του είδους εξυπηρέτηση γινόταν σπίτι-σπίτι με ένα διευρυμένο πρόγραμμα κοινωνικής φροντίδας και βοήθεια στο σπίτι, θα το λέγαμε. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά, λάβαμε μέτρα οικονομικής προστασίας για τις επιχειρήσεις του Δήμου μας, οι απαλλαγές από τα δημοτικά τέλη διαφορών ειδών, οι ενισχύσεις σε όποιο βαθμό μπορούσαμε στη συνέχεια με την δωρεάν διάθεση χώρου σε όλα τα καταστήματα ανεξαιρέτως που ζήτησαν επιπλέον κοινόχρηστο χώρο στην πόλη μας. Πράγματα τα οποία λειτουργήσαν πραγματικά πολύ γρήγορα. Είμαστε από τους Δήμους που από τις πρώτες μέρες που άνοιξαν μετά την άρση των μέτρων περιορισμού στα καταστήματα εστίασης κυρίως, είχαμε ήδη προετοιμάσει και ετοιμάσει ώστε από την πρώτη μέρα οι καταστηματάρχες της περιοχής είχαν διαθέσιμους χώρους σε σημεία που είχαν επιλεγεί, χωρίς να αναιρείται η κοινή χρήση των χώρων, των κυρώχρηστων χώρων, πλατιών κλπ. Από τους δημότες. Σε χώρους που ήταν παρτέρια και τέλος πάντων δεν χρησιμοποιούνταν από τους δημότες, βρήκαμε λύσεις και έτσι συμβιβάσαμε και το να μην αρθούν οι έννοιες των κοινόχρηστων χώρων για τους πολίτες και ταυτόχρονα ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις, δίνοντας τους χώρο ο οποίος έχει βοηθήσει πραγματικά τις επιχειρήσεις. Είναι χώροι που μαζεύουν κόσμο τώρα. Βγαίνουν οι συμπολίτες μας. Βλέπετε μια καλή κατάσταση. Δηλαδή. Μια καλή κατάσταση, οργανωμένη, τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Ο Δήμος προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους, ειδικά στα καταστήματα εστίασης, για το αν τηρούνται τα μέτρα των αποστάσεων στα τραπέζια, αν τηρούνται ο αριθμός που πρέπει σε κάθε μαγαζί κλπ. Δεν έχουμε παραβιάσεις και παραβάσεις διαπιστώσει και αυτό είναι κάτι ευχάριστο για μας, γιατί δεν μας φέρνει και στη δύσκολη θέση αφενός να βάζουμε πρόστιμα, αλλά το κυριότερο βλέπουμε ότι όλοι έχουν κατανοήσει το πρόβλημα που δημιουργεί ο κορονοϊός και όλοι έχουν συμμορφωθεί προς τα πρωτόκολλα όπως οφείλουμε να το κάνουμε άλλωστε. Όσον αφορά το αυτοδιοικητικό κομμάτι, θεωρείτε, Δήμαρχε, ότι ενδεχομένως θα είναι ανασταλτικός παράγοντας για την εξέλιξη του έργου σας ή
προχωράτε κανονικά αυτά που είχατε προγραμματίσει το προηγούμενο διάστημα, χωρίς... Κοιτάξτε, είναι ένα δύσκολο σταυρόλεξο αυτό που έχουμε να λύσουμε, διότι στο τρίμηνο που ήταν σε ένταση το θέμα του κορονοϊού, ασχοληθήκαμε, θα έλεγα, αποκλειστικά με αυτό. Το προσωπικό του Δήμου κατά τα 2/3 έλειπε με ειδικές άδειες κτλ. Παρά τα αυτά, μόλις ήρθαν τα μέτρα και πιο νωρίς, εμείς είχαμε οργανώσει τη δουλειά μας έτσι, δουλεύοντας και από το σπίτι κάποιοι υπάλληλοι μας κλπ. Ώστε να μην έχουμε μεγάλη υποχώρηση στην ταχύτητα ανάπτυξης των έργων που είχαμε προγραμματίσει. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω λοιπόν ότι προχωράμε κανονικά το έργο μας, χωρίς να έχουμε καμφθεί από τα μέτρα του κορονοϊού και από όλη αυτή την κατάσταση. Ό,τι είχαμε προγραμματίσει προχωράει κανονικά. Σε αυτή τη φάση ξεκινήσαμε στις αρχές Ιουλίου το πρόγραμμα Δήμος Παλίνης Ασφαλής Πόλη. Είναι ένα πρόγραμμα φύλαξης με υπηρεσίες φύλαξης από ιδιωτική εταιρεία σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου. Προχωράμε τις μελέτες για διάφορες αναπλάσεις που έχουμε. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Θα σας βοηθήσει, θεωρείτε, στο ζήτημα της ασφάλειας? Αυτό ήδη έχει αρχίσει, παρότι δεν έχουμε ολοκληρώσει μήνα ακόμα, δηλαδή 1η Ιουλίου άρχισε. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει, ο κόσμος έχει αρχίσει ήδη από τις πρώτες αντιδράσεις, μπορώ να συμπεράνω, να αισθάνεται πραγματικά πιο ασφαλής. Υπάρχουν διαδρομές με 4 περιπολικά μέσα σε όλη την πόλη, από σημείο σε σημείο, όπου έχουμε διάφορες εγκαταστάσεις, πλατείες, παιδικές χαρές, σχολεία, αθλητικούς χώρους, άλλες δημοτικές διοικητικές υπηρεσίες. Και έτσι όλος ο χώρος του Δήμου, θα έλεγα από άκρη σ' άκρη, φυλάσσεται. Αυτό πραγματικά το να ξέρει κανείς ότι θα περάσει, ότι υπάρχει κάποιος που κυκλοφορεί τη νύχτα και μάλιστα δεν είναι επιφορτισμένοι μόνο με το να γυρνάνε με το φόρο γύρω-γύρω. Καταγράφουν διάφορα προβλήματα που βλέπουν στην πόλη. Μας δίνουν κάθε πρωί ενημέρωση για το τι διαπίστωσαν την προηγούμενη βραδιά και μέσα σε όλα τα άλλα λειτουργικά θέματα της πόλης, καμένα φώτα, καμένες λάμπες κλπ. Ας σας ενημερώνουν και για αυτό. Μας ενημερώνουν για τα πάντα. Κλαδιά που είναι αφημένα, αυτά. Οπότε μπορούμε και εμείς να οργανώσουμε τις υπηρεσίες καλύτερα. Αλλά κυρίως αυτό που έχω εντοπίσει εγώ στο θέμα του αισθήματος της δημόσιας ασφάλειας είναι ότι έχουν λάβει κλήσεις, γιατί έχουμε βάλει στη δημοσιότητα και το τηλέφωνο της εταιρείας με την οποία συνεργαζόμαστε και πολλοί συμπολίτες μας ήδη έχουν αρχίσει να το χρησιμοποιούν σε σημεία που γίνονται κάποιες φασαρίες, κάποιες οχλήσεις, κάποια αυτά. Έτσι ώστε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Παρεμβαίνουν και κάνουν τις αναγκαίες συστάσεις και πραγματικά οι δημότες συμμορφώνονται μετά και αποκαθιστούν τα πράγματα. Άρα φαντάζομαι, Δήμαρχε, σε πιο σύνθετα ζητήματα ή πιο σημαντικά ενημερώνουν οι ίδιοι Σε πιο σημαντικά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ελληνική αστυνομία, αλλά είναι σε άμεση επαφή ώστε να καλέσουν την αστυνομία αν είναι κάτι που εκφεύγει των δικών τους δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων. Και θα έλεγα αυτό ήταν μια προεκλογική δέσμευση την οποία υλοποιήσαμε μέσα στον πρώτο χρόνο και αυτό σε συνδυασμό με την αποκατάσταση και βελτίωση του δημοτικού φωτισμού σε όλη την πόλη, αυτά τα δύο μαζί νομίζω ότι κατατείνουν και πιστεύω ότι πετυχαίνουμε να δημιουργούμε ένα αίσθημα δημόσιας ασφάλειας στην πόλη μας, χωρίς, το τονίζω, να υποκαθιστούμε το έργο της ελληνικής αστυνομίας, αλλά εκ των πραγμάτων όμως και εξ αντικειμένου λειτουργούμε επιβοηθητικά σε αυτό, θα έλεγα, γιατί τα τμήματα, από ό,τι ξέρετε, τα αστυνομικά είναι αποδυναμωμένα, υποστελεχωμένα, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς. Και επομένως νομίζω είναι μια πρόσθετη βοήθεια που παρέχεται. Είναι μια πρόσθετη βοήθεια, η οποία θα έλεγα είναι πολύ σημαντική σε αυτή την κατεύθυνση. Ποια έργα είχαμε εμείς σε αυτό το κομμάτι, ποια έργα είναι σε εξέλιξη στο δικό σας Δήμο? Εγώ θυμάμαι από τις τελευταίες συζητήσεις που είχαμε κάνει ότι δικό σας μέλημα είναι να προχωρήσετε σε ό,τι έχει σχέση με την ομορφιά της πόλης, με αυτά που φαίνονται προς τα έξω, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι από αυτών που έχουν γίνει κάτω από το έδαφος τα έχετε ήδη προχωρήσει. Τα έχουμε ήδη προχωρήσει ή έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες για να ολοκληρωθούν και αυτά. Ένα σημαντικό βήμα και ένας αγώνας δεκαετίας, θα έλεγα, στέφεται με επιτυχία στο θέμα της αποχέτευσης. Είναι από τα υπόγεια που λέγαμε ότι θα γίνουν, τα υπόγεια έργα. Φτάσαμε στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και έχει δεσμευτεί και στο Υπουργείο και σε εμάς η ΕΙΔΑΠ ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε υπογράψει και σύμβαση. Αυτό σημαίνει ότι από εκεί και μετά περιμένουμε την εκτέλεση του έργου πλέον. Να δούμε την πρώτη μπουλντόζα και έτσι να φύγει και η σύγχυση, αν θέλετε, και η απογοήτευση που έχει ο κόσμος, γιατί στους δημότες όταν μιλάς για διαδικασίες και γραφειοκρατίες, σου λένε εντάξει, είναι κάτι για να ξεφύγει ο Δήμαρχος ή μας τα έχετε ξαναπεί αυτά. Τώρα πλέον σε λίγο οι συμπολίτες μου θα δουν μπουλντόζες
να σκάβουν την απογέννηση. Οπότε γίνουμε και προχωράμε ένα σημαντικό θέμα της πόλης που μας ταλανίζει και είμαστε από τους πρώτους δήμους στην Ανατολική Αττική που κάνουμε τέτοιο οργανωμένο μεγάλο έργο. Στα θέματα μετά του φυσικού αερίου και αυτά συνεχίζονται για να ολοκληρωθούν οι πρώτοι προγραμματισμένοι δρόμοι που είχαν να γίνουν. Τα θέματα των ομβρίων επίσης έχουν λυθεί σε μεγάλο βαθμό και τώρα για τις αναπλάσεις που είπαμε, πραγματικά έχουμε εντάξει στα προγράμματα της περιφέρειας στην αναμόρφωση που γίνεται τώρα την ανάπλαση του περιαστικού άλσους του πανοράματος, μία έκθεση 58 στρεμμάτων δασική. Έχουμε την δασική μελέτη όλα έτοιμα και η χρηματοδότηση θα γίνει από την περιφέρεια να το προχωρήσουμε αυτό σαν σημαντικό έργο ανάπλασης. Προχωράμε την ανάπλαση, την μελέτη ενός άλλου χώρου, ρέμα Παναγίτσας λέγεται, που είναι στην καρδιά του Γέρακα, το οποίο είναι μια έκταση 38 στρεμμάτων επίσης με μια πολύ σύγχρονη μελέτη, η οποία και αυτή θα δώσει μια άλλη μορφή στην πόλη και μια άλλη ανάσα. Τα αθλητικά μας κέντρα είναι μια μελέτη που είναι σε εξέλιξη για τις συντηρήσεις. Η περιφέρεια μας χρηματοδοτεί με ένα σημαντικό ποσό της τάξης του 1.800.000 για τα αθλητικά κέντρα της Παλίνης, που είμαστε σε φάση να υπογράψουμε την προγραμματική και να κάνουμε και ένα στέγαστρο στο κολυμβητήριο της Παλίνης. Αυτά όλα, Δήμαρχε, είχαν οριμάσει από την προηγούμενη θητεία, γιατί φαντάζομαι... Κάποια ήταν από την προηγούμενη θητεία και κάποια είναι καινούργια. Δηλαδή, το περιαστικό άλσος του πανοράματος, που σας λέω, είναι από τα καινούργια. Το 1.800.000 που είναι για τις αναπλάσεις και βελτιώσεις του αθλητικού χώρου στο γήπεδο στο αθλητικό κέντρο της Παλίνης, είναι από την καινούργια διοίκηση. Οι παιδικές χαρές που είχαμε από προηγούμενη προγραμματική σύμβαση με την προηγούμενη διοίκηση είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Από τις 15 έχουν εκτελεστεί ήδη οι 12 και βαίνει το έργο προς ολοκλήρωση. Αλλά η νέα περιφερειακή αρχή μας έχει εντάξει άλλα 1.800.000 για καινούργιες παιδικές χαρές. Και έτσι με το σύνολο και των υπολείπων παιδικών χαρών θα έχουμε συνολικά καινούργιες παιδικές χαρές σε όλο το Δήμο και σε όλες τις δημοτικές του ενότητες. Άλλο ένα θέμα που προχωράμε που αφορά έτσι την ανάπλαση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι για τα παιδιά μας, για τους μαθητές μας. Προχωράνε σε έξι σχολεία οι αναπλάσεις των άβλιων χώρων τους με καινούργιες αυλές, με καινούργιες εγκαταστάσεις κλπ. Κάποια αθλητικά κέντρα στο Γέρακα τα οποία είπε προχωράμε και εκτός από τις συντηρήσεις περιλαμβάνονται και εργασίες για καινούργιες αθλητικές εγκαταστάσεις. Στο αθλητικό κέντρο του Γέρακα, ας πούμε, θα γίνει και ένα beach volley. Παρότι είμαστε ορεινός δήμος, θα διαθέτουμε και μια τέτοια εγκατάσταση. Είμαστε ευχαριστημένοι κυρίως στις παιδικές χαρές, όπου αποκτήσαμε και είμαστε από τους πρώτους που είχαμε εντάξει στο πρόγραμμα και την έχουμε ήδη ολοκληρωμένη παιδική χαρά για ΑΜΕΑ. Κάποιους μικρούς κοινόχρηστους χώρους που είναι πάρκι, είναι μικρά πάρκα κλπ. Είναι μια μελέτη που προκηρύχθηκε ήδη ο διαγωνισμός για να προχωρήσουν και αυτά στην κατασκευή τους. Είναι μικρές πινελιές σε διάφορα σημεία της πόλης, οι οποίες όμως θα δίνουν μια άλλη νότα στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας, θα δώσουν άλλο χρώμα στην πόλη. Και άλλο ένα θέμα, γιατί λέγαμε αυτό που μου θυμήσατε, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση. Ήδη έχουμε παραδώσει έναν κόμβο στην οδό Τρικάλων και Εύρου, κυκλοφοριακό, εκεί που γινόντουσαν πάρα πολλά ατυχήματα και αυτή τη στιγμή έχουν στην κυριολεξία μηδενιστεί. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι έργα ζωής αυτά. Υπάρχουν άλλοι 5 κόμβοι που είναι μελετημένοι και αυτοί τώρα είμαστε σε αναζήτηση χρηματοδότησης να τις δημοπρατήσουμε πάλι σε κάποια κεντρικά σημεία του Γέρακα που ήταν πολύ επικίνδυνες διασταυρώσεις πολλών δρόμων με πολλές κατευθύνσεις κλπ. Και γενικώς προχωράμε διάφορες αναπλάσεις και στο κέντρο της Παλίνης και στην Κάτζα της Παλίνης και στο Γέρακα όπως ανέφερε προηγουμένως. Άρα όλο αυτό το πρόγραμμα των αναπλάσεων και της λειτουργικής αναβάθμισης της πόλης είναι έτοιμα. Είμαστε έτοιμοι και έχουμε κάνει δημόσια διαβούλευση και έχουμε πάρει γνώμες από τους δημότες μας στο πλαίσιο των έργων που θα εντάξουμε για το νέο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, χρηματοδοτήσουν τον Αντώνης Τρίτσης. Θεωρείτε, Δήμαρχε, σημαντικά τέτοιου είδους χρηματοδοτικά εργαλεία και σας ρωτώ, είστε πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός. Έχουν περάσει κατά τη διάρκεια της θητείας σας πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχετε διαχειριστεί Φιλόδημο, έχετε διαχειριστεί Θησαία παλιότερα. Θησαία, ΕΣΠΑ, πολλά. Είναι ΕΣΠΑ πολλά. Κλπ. Είναι χρηματοδοτήσεις βοηθούν από περιφέρεια, όπως προανέφερα κλπ. Κοιτάξτε να δείτε, όλοι οι Δήμοι από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σχεδόν. Τα χρήματα που έχουν εξ ιδίων πόρων είναι πολύ ελάχιστα για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες που έχουν όλοι οι Δήμοι. Ειδικά Δήμοι σαν τον δικό μας που είναι σε φάση ανάπτυξης και έχουν ανάγκη πολλά χρήματα για πολλά έργα,
δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε εξαιτίων πόρων. Άρα τα χρηματοδοτικά εργαλεία σαφώς τα αναζητάμε και τα ψάχνουμε. Εμείς στο Δήμο, από ό,τι και ο ίδιος τα ξέρετε, έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες χρηματοδοτήσεων και όχι απλώς με εντάξεις μέσα σε προϋπολογισμούς ή σε τεχνικά έργα των οργανισμών που μας χρηματοδοτούν. Στην περιφέρεια, Φερρυππίν, όσα έργα έχουμε εντάξει και με την προηγούμενη διοίκηση και με αυτή, είναι όλα σε εξέλιξη, όλα υλοποιούνται, όλοι οι πόροι απορροφώνται. Και όλα αυτά, βέβαια, ως τελικό σκοπό έχουν να δημιουργηθούν οι υποδομές με αυτά τα χρήματα, ώστε η πόλη να γίνει σύγχρονη με όλες τις υποδομές της, σε όφελος της καθημερινότητας και την εξυπηρέτηση των αναγκών για όλους τους δημότες, για όλους τους κατοίκους. Αυτό που λέτε, Δήμαρχε, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πέραν των χρηματοδοτικών εργαλείων είναι και πώς θα απορροφηθούν και θα αξιοποιηθούν από τους ίδιους τους αιρετούς. Μάλιστα, ο Υπουργός στις τελευταίες συναντήσεις που έκανε, που ουσιαστικά επικοινωνεί το Αντώνη Τρίτση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, το τόνισε ότι από εδώ και πέρα, αφού έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτικά εργαλεία, πρέπει οι αυτοδιοικητικοί να σηκώσουν τα μανίκια. Εκεί είναι το. Εμείς τα μανίκια τα έχουμε πάντα σηκωμένα. Δεν αναφέρομαι σε εσάς που Δήμο, είστε ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός και πρέπει έτσι να κάνει αυτοδιοίκηση. Είναι και καινούργια αυτοδιοικητική. Γιατί η αυτοδιοίκηση διεκδικούμε να είναι μοχλός ανάπτυξης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Αν δεν είσαι έτοιμος όμως με όριμες μελέτες, έτοιμες, όταν υπάρξει το χρηματοδοτικό εργαλείο να εντάξει τα έργα αυτά, ώστε να εκτελεστούν και να απορροφηθούν και αντίστοιχοι πόροι, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Μένουμε στα λόγια και στα χαρτιά. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι εμείς δεν έχουμε έργα που είναι ενταγμένα σε κάποιους προϋπολογισμούς είτε της περιφέρειας, είτε του Φιλόδημου πριν, είτε του Αντώνη Τρίτση τώρα, τα οποία απλώς τα έχουμε γραμμένα να λέμε ότι έχουμε εντάξει κάποια έργα. Όχι. Είναι έργα τα οποία, ξέροντας τις ανάγκες, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της πόλης, εφαρμόζοντας το πρόγραμμά μας με ιεράρχηση όπως εμείς ξέρουμε για τις ανάγκες της πόλης, είμαστε έτοιμοι σε κάθε φάση που βγαίνει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο να εντάσσουμε τις αντίστοιχες μελέτες, να χρηματοδοτούνται και να εκτελούνται. Μετά τα πράγματα είναι απλά. Το πιο δύσκολο είναι να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, σχεδιασμό, να το έχεις σχεδιάσει από πριν και να είναι όριμη η μελέτη και στη συνέχεια λοιπόν. Όταν βρίσκονται τα χρήματα μπροστά σου, να μην περνάει το τρένο και το βλέπεις να χάνεται, αλλά να μπαίνεις μέσα και να απολαμβάνεις όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις, εποφελία της πόλης και των υποδομών της. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ξέρω ότι και αυτό το καλοκαίρι, όπως και τα προηγούμενα, πάντα είστε στην πόλη σας και συνεχίζετε έτσι. Με ρυθμό ό,τι έχετε προγραμματίσει. Οι διακοπές είναι άγνωστη λέξη, θα έλεγα για μας. Για αλλά το κάνουμε με χαρά όμως, με ευχαρίστηση, δεν το κάνουμε βαρυγκωμάτως, το κάνουμε με πολύ χαρά, γιατί ο νους μας είναι πάντα στο τι θα κάνουμε περισσότερο. Να ευχηθώ και σε εσάς καλό καλοκαίρι, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και στο επανειδή. Να είστε καλά, καλά. Δημάρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Θερμά. Πριν πάμε σε διάλειμμα, μία έκτακτη είδηση. Έχει εκδοθεί από την Τουρκία Ναύτερς από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε θα γίνουν σεισμικές έρευνες νοτιοανατολικά του Καστελόριζου. Στην περιοχή πλέει ήδη το ερευνητικό πλοίο τουρκικό. Είναι σημαντικό αυτό, ήδη η προκλητικότητα της Τουρκίας έχει φτάσει στα άκρα. Επίσης, να σας πω και να πάμε σε διάλειμμα ότι ήδη σε επιφυλακή βρίσκεται το πολεμικό ναυτικό. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τεχνικών Έργων, η κυρία Ευρώπη Κοσμίδη, θα είναι μαζί μας να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τα έργα, αυτή τη φορά σε όλη την περιφέρεια Αττικής. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο δεύτερο μέρος των δημοσκοπήσεων. Σας είχα προαναγγείλει, βρίσκεται ήδη μαζί μας η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τα τεχνικά έργα, είναι η δική της αρμοδιότητα, η κυρία Ευρώπη Κοσμίδη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Λιμέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσουμε σε αυτή την πρώτη συζήτηση που κάνουμε μέσα από τις δημοσκοπήσεις και μέσα από την τηλεόραση του Attica TV να δώσουμε επί της ουσίας ένα πλαίσιο των βασικών έργων που είναι σε εξέλιξη ή προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα για την περιφέρεια Αττικής. Και γιατί λέω ένα βασικό πλαίσιο, το λέω υπό την έννοια ότι τουλάχιστον εγώ που έχω δει και στο προηγούμενο διάστημα το τι περιλαμβάνει το τεχνικό σας πρόγραμμα, το τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας, είναι ένα πολύ φιλόδοξο τεχνικό πρόγραμμα. Αλλά θέλω να ακούσω από σας μια πρώτη
μία πρώτη τοποθέτηση. Επί της ουσίας, πού πέφτει το βάρος αυτό το τεχνικό πρόγραμμα στα τεχνικά έργα? Η Περιφέρεια Αττικής, κύριε Λεμό, υλοποιεί την ανταλλάντευτη βούληση του Περιφερειάρχη Αττικής για μία νέα αρχή στην Περιφέρεια Αττικής, θέτοντας μερικές προτεραιότητες όπως είναι η ασφάλεια των πολιτών της Αττικής, είτε η θωράκιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της Αττικής, είτε σε θέματα οδικής ασφάλειας, αλλά και σίγουρα να σταθεί δίπλα σε κάθε έναν από τους 66 Δήμους Αττικής, δίνοντας αρρωγός, γινώντας αρρωγός στο πρόγραμμα των έργων τους. Πράγματι, ο Περιφερειάρχης Αττικής, αλλά και όλη η ομάδα του, και εγώ ως εντεταλμένη πάνω σε αυτά τα τεχνικά έργα, αλλά και στη διαχείριση μητροπολιτικών υποδομών της Περιφέρειας, έχουμε το βλέμμα μας προς τα εκεί, δεν έχουμε σταματήσει λεπτό και είμαι σίγουρη ότι στο τέλος αυτής της θητείας θα έχουμε όλοι να νιώθουμε περήφανοι για κάποια κομμάτια τα οποία έχουμε επιτύχει. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο μεγάλα έργα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφέρεια Αττικής? Τα μεγαλύτερα έργα, τα οποία είναι έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, είναι τα έργα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, δηλαδή είναι έργα οδοποιίας, έργα ηλεκτροφωτισμού, στήλες ηλεκτροφωτισμού, περίπου 22.000 στήλες ηλεκτροφωτισμού αλλάζουν σήμερα και ό,τι βλέπαμε, το οποίο ήταν παλιό, είχε σκουριάσει, είχε πάνω αφίσες, οι οποίες επιτρέψτε μου να πω ότι τον πρώτο μήνα που αναλάβαμε, Σεπτέμβριο, καθαρίσαμε όλη την Αττική από την αφισορύπανση. Σήμερα μπορούμε να νιώθουμε περήφανοι ως διοίκηση της Περιφέρειας ότι δεν υπάρχουν αφίσες και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό. Αυτό έγινε σε συνεργασία και με τους 66 Δήμους της Αττικής, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη, επιτρέψτε μου, επιχείρηση. Οπότε ένα από τα μεγαλύτερα έργα είναι αυτό που θα αλλάξει την εικόνα και την αλλάζει μέρα με τη μέρα. Το επόμενο και θα βοηθήσει, είναι... θα μου επιτρέψετε, κυρία Κοσμίδη, και στην ασφάλεια των πολιτών. Όχι μόνο από πλευράς οδηγών, έτσι, ότι βοηθάει πολύ ο καλύτερος φωτισμός, η καλύτερη άσφαλτος, έχει καλύτερη, η πολύ καλύτερη οδηγική συμπεριφορά ενός οδηγός, αλλά και το φως, όπου πέφτει φως, κακά τα ψέματα, ενισχύει και το αίσθημα ασφάλειας. Το καινοτόμο που κάνουμε εμείς, κύριε Λεμό, είναι το εξής, ότι αλλάζονται στήλες αυτές ηλεκτροφωτισμού, βάζουμε ειδικά φώτα LED, τα οποία το κάθε ένα έχει από ένα τσιπ, το οποίο συνδέεται με κινητή τηλεφωνία και ανά πάσα ώρα και στιγμή χαλάσει κάτι και το γνωρίζει η Περιφέρεια και το αντικαθιστά άμεσα. Κάτι το οποίο δεν παρατηρούσαμε με τις προηγούμενες διοικήσεις και είναι κάτι καινοτόμο το οποίο απαιτήσαμε να γίνει έτσι. Επίσης, αλλάζουμε όλα τα φανάρια της Αττικής. Δημιουργούμε έξυπνους κόμβους. Ήδη έχουμε δημιουργήσει δύο πιλωτικά, ένα μπροστά στο Καλλιμάρμαρο και ένα μπροστά στην πλατεία Συντάγματος που διέρχεται δια της Ερμού, τα οποία είναι πρότυποι έξυπνοι κόμβοι που βοηθούν τους ανθρώπους με αναπηρία, αλλά και όχι, με διάφορα φώτα, ενδείξεις κόκκινου κάτω στο δρόμο. Θα ενισχύσετε με επιπλέον. Ηχητικό μήνυμα ότι ξεκινάμε, γιατί απευθύνεται και σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, αμαία. Δημιουργούμε την σύγχρονη Αττική, με λιθαράκι-λιθαράκι. Θα ενισχύσετε κι άλλο το ζήτημα της προσβασιμότητας στον αμαία? Βέβαια. Είναι προτεραιότητα αυτό? Έχουμε ήδη στο πρόγραμμά μας... Γιατί η αλήθεια είναι, όχι μόνο η Αττική, γενικότερα στην Ελλάδα, είμαστε πίσω στο συγκεκριμένο θέμα, στην προσβασιμότητα, και είναι κάτι και οι ίδιοι οι αιρετοί το παραδέχονται. Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Λεμό, και εγώ προσωπικά έχω πει να υπάρχουν σε κάθε διακήρυξη που αφορά πεζοδρόμιο, σε δήμους κτλ. Η ανάπλαση κάποιας οδού να είναι άμεση προτεραιότητα η πρόσβαση των αμαία. Οπότε είναι μια δικλίδα την οποία από εδώ και πέρα, όποιος και να είναι, να μπορεί να διασφαλίσει την προσβασιμότητα. Δημιουργήσαμε, μάλλον υπάρχει στο πρόγραμμά μας, ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής και ανακοίνωση προς λίγο ημερών μεταξύ του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κ. Αυγενάκη, του Περιφερειάρχη Αττικής αλλά και του Δημάρχου Ραφίνας, του κ. Βαγγέλη Μπουρνού, ένα πολύ μεγάλο πρότυπο Βαλκανίων κλειστό κέντρο άθλησης, αθλητικό κέντρο για
αθλητές με ειδικές ανάγκες, κάτι καινοτόμο που πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να μην πω στα Βαλκάνια, γίνεται πραγματικότητα. Θα είμαστε αρρωγοί όμως και σε κάθε, θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και το δείχνουμε με κάθε τρόπο. Επειδή αναφέρθηκα πριν στο ζήτημα της οδηγικής ασφάλειας, και το κέντρο διαχείρισης που έχει περιφέρεια Αττικής είναι ένα σημαντικό και έχει παραδοθεί πριν από λίγες εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Όχι, θα σας πω. Το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας, κύριε Λεμό, υπήρχε πάντα, ήταν το μάτι της περιφέρειας Αττικής. Είναι ένα τμήμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, το οποίο έχει περίπου 260 κάμερες σε όλη την Αττική και το οποίο έχει βέβαια να ανακαινιστούν αυτές οι κάμερες από το 2004 και στο πρόγραμμά μας είναι να αντικαθιστούν όλες αυτές με σύγχρονες κάμερες, αλλά και οι πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων με καινούργια σύγχρονα συστήματα έγχρωμα, ούτως ώστε σε κάποιο Amber Alert να είμαστε και πιο ακριβείς στους διερχόμενους οδηγούς για το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιφέρεια, γιατί εκεί ενημερώνουμε τους πολίτες. Το κέντρο διαχείρισης μαζεύει όλα τα δεδομένα των κεντρικών αρτηρίων και όπου ακριβώς υπάρχουν οι κάμερες και έτσι δίνουμε την ενημέρωση στους διερχόμενους οδηγούς για το χρόνο που θα χρειαστούν να πάνε από ένα μέρος στο άλλο. Το κέντρο διαχείρισης πάντοτε έδινε την δυνατότητα στο ΘΕΠΕΚ της ΓΑΔΑ να έχει πρόσβαση σε αυτό και έτσι μέσω της τροχέας να υπάρχει μια άμεση επέμβαση. Εμείς αυτό που κάναμε αμέσως με το που αναλάβαμε είναι να εξυγχρονίσουμε τις εγκαταστάσεις του ΘΕΠΕΚ, πρώτα τις δικές μας και μετά του ΘΕΠΕΚ, ούτως ώστε να υπάρχει ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας, η οποία θα διαχειρίζεται τα δεδομένα και θα δίνει την πληροφορία στον οδηγό, ο οποίος αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει δεδομένα για να μπορεί να έχει καλύτερη ευκολία κινήσεων στην Αττική, σε όλους τους δρόμους της Αττικής. Υπάρχουν σχέδια για τις οδικές αρτηρίες, οι οποίες πνίγονται στην κίνηση αυτή την περίοδο. Είναι κάτι το οποίο ο Περιφερειάρχης έχει πολλές φορές αναρωτηθεί πώς θα μπορούσε η Περιφέρεια Αττικής να το πατάξει αυτό το φαινόμενο της κίνησης. Έχουμε την Πέμπτη μία συνάντηση και με την Αττική Οδό και τη Νέα Οδό του Συμβούλου του Περιφερειάρχη στα θέματα οδικής ασφάλειας, αλλά και εμένα, για να δούμε λύσεις μεταξύ των οποίων μπορεί να υπάρχει στον Κηφισό, για παράδειγμα, που ο κόσμος ταλαιπωρείται περισσότερο. Και να μην ξεχάσω, κλείνοντας, ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει, κλείνοντας για τον Κηφισό, έχουμε ήδη ξεκινήσει να εργαζόμαστε σε έργα ασφαλτόστρωσης μήκους περίπου 700 μέτρων στο ύψος του Εγαλαίου, της Ιεράς Οδού, σε όλο το πλάτος της Εθνικής Οδού και για 700 μέτρα... Ένα μεγάλο κομμάτι. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο αμέσως θα καταλάβει ο οδηγός πόσο πολύ συνεισφέρει. Λιθαράκι, διότι έρχεται η μεγάλη εργολαβία των 15 εκατομμυρίων, που δυστυχώς, λόγω των μεγάλων εκτόσεων που έχουν δώσει ανάδοχοι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και σε αιτιολογικές εκθέσεις για να δοθεί σε κάποιον ανάδοχο και έτσι να έχουμε την πλήρη αλλαγή ολόκληρου του Κηφισού όσον αφορά τις ασφαλτοστρώσεις. Είναι σημαντικό, κύριε Λεμό, όσον αφορά την ασφαλτόστρωση, γιατί όλοι έχουμε ζήσει τα περασμένα χρόνια την άσχημη οδηγική συμπεριφορά μας λόγω των ασφαλτοστρώσεων. Οπότε έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Και εκτός από το Κηφισό είναι και άλλοι κεντρικοί οδικοί άξονες, όπως ο Κηφισός, ναι, που θα γίνουν είναι παρόμοια. Η λεωφόρο Συγκρού, την οποία πάλι περιμένουμε εργολαβία πολλών εκατομμυρίων, που βρίσκεται και αυτή στο στάδιο των αιτιολογικών εκθέσεων λόγω των χαμηλών προσφορών των αναδόχων. Ξέρετε, κύριε Λεμό, υπάρχουν και διαδικασίες μέχρι να γίνει ένα έργο. Είναι αυτή η γραφειοκρατία που υπάρχει. Δεν εξαρτώνται και από εμάς. Και οι πολύ χαμηλές εκπτώσεις πολλές φορές δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Και ο Περιφερειάρχης Αττικής, επειδή έχει θέσει προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών, έχει πει ότι όσο χαμηλή και να είναι μια έκπτωση, θα υπάρχει ανεξάρτητη αρχή η οποία θα παρακολουθεί τον ανάδοχο για την πορεία του έργου, γιατί μας ενδιαφέρει το έργο να είναι σωστό μετά το πέρας
των εργασιών. Και να μην γίνουν εκτόσεις επί εκτόσεων στο έργο και δεν είναι ουσιαστικά ακριβώς σωστό όπως πρέπει να είναι. Ακριβώς. Θέλω ξεχωριστό κεφάλαιο στη συζήτησή μας, γιατί νομίζω ότι είναι και ένα κομμάτι που πέραν της οδηγικής συμπεριφοράς και οδηγικής ασφάλειας, είναι το κομμάτι των αντιπλημμυρικών. Είναι προτεραιότητα τα αντιπλημμυρικά για την Περιφέρεια Αττικής? Εμείς, ο Περιφερειάρχης Αττικής το έχει πει και το έχει κάνει και πράξη. Δηλαδή τα πρώτα έργα τα οποία συμφώνησε να χρηματοδοτήσει στους Δήμους ήταν τα έργα που αφορούσαν αντιπλημμυρικά. Αυτό ήταν μια γραμμή την οποία από εκεί και πάνω ήταν τα αντιπλημμυρικά και από εκεί κάτω συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Εμείς, κύριε Λεμό, δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλα θύματα ούτε από πλημμύρες, ούτε από οτιδήποτε άλλη φυσική καταστροφή, στο πλαίσιο βέβαια που είναι αρμοδιότητά μας. Και στις δυνατότητές σας, γιατί... Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι όταν λέμε αντιπλημμυρικά έργα και Περιφέρεια Αττικής, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι η αρμοδιότητά μας είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων και το να παρακολουθούμε πότε ένα ρέμα έχει κλείσει η κήτη του και τι χρειάζεται για να καθαρίσει. Υπάρχουν ενεργές εργολαβίες σε όλη την Περιφέρεια Αττικής όσο αφορά αυτό το κομμάτι και παρακαλώ και κάθε πολίτη ο οποίος βλέπει, είμαστε τα μάτια όλων των ρεμάτων, αλλά είμαστε και εδώ αν κάτι μας ξεφύγει και πράγματι όσες φορές κάποιος έχει απευθυνθεί έχει λυθεί την επόμενη μέρα. Ουδής μπορεί να πει σε μια τεράστια έκταση όπως είναι η Αττική και στα ρέματα που είναι χιλιομέτρων και πολλές φορές μη προσβάσιμα, ότι μπορεί να έχει την απόλυτη εικόνα. Όμως, έχει δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο στους αναδόχους με εντολή Περιφερειάρχη, η οποία μας δίνει εικόνα κάθε φορά που γίνεται η αστυνόμευση από αυτούς των ρεμάτων, αλλά και ο καθαρισμός και τι ακριβώς αφορά και πού έγινε με συντεταγμένες και συγκεκριμένα ρέματα. Οπότε έχουμε πλήρη εικόνα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ό,τι γίνει, να ξέρουμε πότε έγινε, πότε καθαρίστηκε και με φωτογραφικό υλικό. Κάτι καινοτόμο και πιστέψτε με, είναι αν δεν ξέρεις τι γίνεται, δεν μπορείς να απαντήσεις και πολλές φορές. Εμείς έχουμε εικόνα όσο αφορά τον καθαρισμό των ρεμάτων. Τώρα, πρέπει να ξεκαθαρίσω το εξής. Αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι ο καθαρισμός ενός ρέματος. Αντιπλημμυρικά έργα είναι τα όμβρια που μπορεί να κάνει ένας δήμος, οι σχάρες, οι αντιπλημμυρικές σε κάποιο δρόμο, οι οποίες να έχουν απορροή ένα ρέμα, ούτως ώστε να μην μαζεύονται και πλημμυρίζουν οι δρόμοι. Αντιπλημμυρικά έργα λοιπόν είναι τα μεγάλα έργα, τα αντιπλημμυρικά της περιφέρειας, αλλά και μικρά-μικρά των Δήμων που εκεί έχουμε δώσει την προτεραιότητα να χρηματοδοτήσουμε σε κάθε Δήμο που μας έχει φέρει όριμες μελέτες και μπορεί να γίνει αυτό. Γίνονται δηλαδή αυτή τη στιγμή παρεμβάσεις σε πολλούς δήμους της Αττικής. Φυσικά, επειδή έχουμε θέσει και αυτό προτεραιότητα, φρόντισαν να οριμάσουν οι περισσότεροι δήμοι τις μελέτες τους και εμείς, βοηθώντας τους και εμείς, αν κάπου μπορούσαμε, να οριμάσουν πιο γρήγορα, ούτως ώστε να χρηματοδοτηθούν. Επίσης, να πω ότι στην αναμόρφωση αυτή του προγράμματος που πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή και τώρα μένεται να περάσει και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε περάσει τουλάχιστον 1 με 2 έργα σε κάθε Δήμο της Αττικής, σε κάθε ένα από τους 66 Δήμους Αττικής. Και επειδή προτεραιότητα των Δήμων φάνηκε να είναι και από τους πολίτες των Δήμων, των εκάστοτε Δήμων, η οδική ασφάλεια και η ασφαλτοστρώσεις των Δημοτών, και επειδή κάθε Δήμος μας έφερε από 2 έως 3 ασφαλτοστρώσεις στο δημοτικό οδικό δίκτυό του, ο Περιφερειάρχης Αττικής μάζεψε περίπου 105 εκατομμυρία ασφαλτοστρώσεων που μας ζήτησαν οι Δήμοι. Τα έχουμε θέσει υπό τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, που έχει φανεί μέχρι σήμερα μεγάλος αρρωγός των τοπικών κοινωνιών και του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, προκειμένου να περάσει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το κονδύλι αυτό και να διατεθεί άμεσα είτε στους Δήμους, είτε επιτρέψτε μου να πω κάτι πιο καινοτόμο που ακόμα συζητείτε, να αναλάβει η Περιφέρεια να κάνει αυτό το έργο για όλους τους Δήμους σε δημοτικό οδικό δίκτυο της Αττικής. Είναι κάτι που ακόμα συζητείτε, είναι κάτι που δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Είναι ένα μεγάλο, καλό είναι... και μεγάλη βοήθεια και μεγάλο οικονομικό, μεγάλο ποσό το συγκεκριμένο για ασφαλτοστρώσεις. Ναι. Είναι ό,τι μας έχει ζητηθεί από όριμες μελέτες από τους Δήμους. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Κοσμίδη, ότι είναι προτεραιότητα των Δήμων να βελτιώσουν το δικό τους δίκτυο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν προβλήματα. Μπορεί κάποιοι να βλέπουμε τα πιο κεντρικά ή σε μεγάλους Δήμους. Δεν έχουν όλοι οι Δήμοι τις ίδιες ανάγκες.
Όχι, δεν έχουν όλοι οι Δήμοι τις ίδιες ανάγκες και πρέπει να σας πω, κύριε Λεμό, και κάτι άλλο το οποίο έχω συναντήσει στην πολύ μικρή εμπειρία μου που έχω 10 μήνες στη διοίκηση της περιφέρειας, ότι αυτό με μία πολιτική βούληση της τάξεως του ότι κάνουμε μία ασφαλτόστρωση όταν έχουμε ολοκληρώσει τα έργα ΟΚΟ, ΕΙΔΑΠ, ΔΕΗ, και παρόχων κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι ζητούν από εμάς τις εγκρίσεις αδειών τομών για μία ασφαλτόστρωση. Εγώ έχω έρθει σε σύγκρουση με αυτούς τους παρόχους, ή τη ΔΕΗ ή την ΕΙΔΑΠ, ή έχω πει ότι εκεί που θα πάμε να κάνουμε ασφαλτόστρωση, ας στείλουμε μία επιστολή σε αυτούς τους ανθρώπους που αύριο μεθαύριο θα χρειαστούν μια άδεια τομής για να περάσουν το δίκτυο, μήπως μπορούν να το κάνουν απριόρι, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να κάνουμε ράβε ξύλων έναν δρόμο. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Είναι πολύ σημαντικό. Και όλοι, γιατί εγώ το είχα απορία. Το έχουμε ζήσει δημότης. Όλοι αυτό. Το έχουμε ζήσει το όλοι έχουμε και ζήσει. Μα αναρωτιόμαστε όλοι. Γιατί σε ένα καινούργιο δρόμο πάει και περνάει, γίνεται ένα ξύλωμα. Και μάλιστα το έχουμε ζήσει σε πολλές περιπτώσεις, θα μου επιτρέψετε κυρία Κοσμίδη, να γίνεται το ξύλωμα από κάθε εταιρεία σε διαφορετική περίοδο. Ακριβώς. Να μπαίνει μία εταιρεία να ξυλώνει ενώ έχει αποκατασταθεί η ζημιά και έχει γίνει η ασφαλτόστρωση και στο καπάκι αμέσως μετά, στο καπάκι λαϊκά το ναι, λέω, ναι. Αμέσως μετά να μπαίνει μία άλλη εταιρεία και να ξυλώνει πάλι το φρέσκο οδόστρωμα. Σας το λέω σε ένα πρόσφατο έργο το οποίο είναι σημαντικό, είναι το έργο ΠΑΘΕ που βρίσκεται στις Αφίδνες, το παράπλευρο οδικό δίκτυο εκεί της Εθνικής, το οποίο χρειάστηκαν κάποιες πασαλοαντιστηρίξεις για να γίνει ο δρόμος. Προτού πέσει η ασφαλτόστρωση, ήμουνα εγώ η πρώτη που είπα ότι πραγματικά επικοινωνήστε πρώτα με τους παρόχους, να περιμένουμε στο ένα μήνα, δεν ξέρω πόσο, προκειμένου να γίνουν αυτά για να αποκατασταθεί άσφαλτος και μια και καλή να παραδοθεί στον κόσμο και για τα υπόλοιπα χρόνια τουλάχιστον να μην έχουμε ράβε ξύλωνε. Ο κορονοϊός σας δυσκόλεψε, δυσχεραίνει το έργο σας ακόμα και σήμερα. Καθυστέρησε το έργο σας το προηγούμενο διάστημα. Καθυστέρησε όσο αφορά τις προμήθειες, κύριε Λεμό, όχι τα έργα ή τους εργολάβους. Τα τεχνικά έργα όλης της Αττικής δεν σταμάτησαν, εκτός από τον νήσων, Κύθυρα, Σαλαμίνα, που έπρεπε να γίνει μεταφορά μέσω πλοίων. Μόνο εκεί είχαμε καθυστερήσεις όσο αφορά το προσωπικό που δεν μπορούσε να μεταβεί. Κατά τα άλλα, τα έργα δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή της περιφέρειας. Μόνο οι προμήθειες, οι οποίες γίνονται από το εξωτερικό, είτε από Ιταλία είτε από Ισπανία, τα υλικά που χρειάζονται για να προχωρήσουν, αυτά, ναι, είχαν και έχουν, τολμώ να πω, ακόμα μερικές καθυστερήσεις, που σιγά σιγά και κάθε έργο έχει τη διαφορετική του, διαφορετικά το κοιτάς, προχωράνε και αυτά. Πολύ λίγο όμως, όσο αφορά τις προμήθειες περισσότερο. Και κλείνοντας τη συζήτησή μας, πώς θέλετε από πλευράς έργων να είναι η Περιφέρεια Αττικής στο τέλος της θητείας? Στο τέλος της θητείας, κοιτάξτε κύριε Λεμό, δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα μέσα σε 4 χρόνια, αυτό είναι σίγουρο. Αν όμως μας θυμάται κάποιος έστω και για κάτι το οποίο του αλλάξαμε τη ζωή προς το καλύτερο, αν είδε κάποιος από εμάς κάτι καλό και φροντίζουμε όλοι, και ο Περιφερειάρχης και όλη η ομάδα του, δουλεύοντας περίπου 20 ώρες το 24ωρο, τολμώ να πω, ειδικά ο Περιφερειάρχης Αττικής, αν έστω και ένας μπορεί να πει ότι του άλλαξε η ζωή, για μας θα είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα σε μία θητεία. Ευελπιστώ όμως ότι δεν θα είμαστε μία θητεία εδώ. Οπότε ό,τι προγραμματίζουμε, προγραμματίζεται τουλάχιστον για μία οκταετία και έτσι πρέπει να λειτουργεί κανείς, ακόμα και αν δεν εκλεγεί την επόμενη φορά. Πρέπει να έχει ορίζοντα για να έχει και όραμα. Στις επόμενες διοικήσεις ένα έργο το οποίο να συνεχίσει και να είναι υπερήφανη γι' αυτό. Θέλω πρωτού κλείσουμε να πω δύο κουβέντες, αν μου επιτρέπετε, για την αυριανή μαύρη επέτειο του Ματιού και των συμπολιτών μας στο Δήμο Ραφίνας και Μαραθώνα. Θέλω να πω ότι η Περιφέρεια, και έχουμε κάνει πολλές κουβέντες με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής, ετοιμάζει κάποια πράγματα για τις περιοχές αυτές, κατά τις αρμοδιότητες και κατά τη δική της, το πώς μπορεί να ανταπεξέλθει, τα οποία ο Περιφερειάρχης Αττικής θα ανακοινώσει επόμενες μέρες. Και θέλω να πω ότι θα είμαστε δίπλα ουσιαστικά σε αυτόν τον κόσμο.
Πραγματικά το έχει ανάγκη και ο κόσμος και γίνεται... Οφείλουμε να το πούμε, γιατί ξέρετε, ένα χρόνο μετά, είμαστε 10 μήνες όπως είπα στη διοίκηση, δεν θα αφήσουμε να περάσει ούτε μία επέτειος με διοίκηση περιφέρειας το οποίο να μην έχει συνδράμει όπως θα όφιλε. Σίγουρα έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη όσο αφορά την πρόληψη στα θέματα πολιτικής προστασίας, που είναι άλλος αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, αλλά όλοι έχουμε εικόνα για αυτό το κομμάτι και οφείλουμε και πρέπει να έχουμε εικόνα, γιατί αφορά όλους. Έχουμε κάνει πολύ σημαντικά πράγματα σε συνεργασία βέβαια και με τον υφυπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά, και όλοι αυτό είναι το τίμ το οποίο δίνουν. Είναι πολύ βελτιωμένο το πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Δυστυχώς βέβαια όλα αυτά που είδαν το φως στις τελευταίες ημέρες της δημοσιότητας προκαλούν πολλά ερωτηματικά. Και αυτό που είπα και στη χθεσινή εκπομπή είναι το γεγονός ότι πρέπει να διερευνηθούν όλα να βγουν στο φως σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κοσμίδη. Να είστε καλά και εγώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, γιατί πραγματικά επειδή σας παρακολουθώ και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δίνεται διαρκή αγώνα και όχι μέσα σε ένα γραφείο, έτσι στο δρόμο. Σας ευχαριστώ εκεί θερμά. Εκεί δίνονται οι αγώνες. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω και εσάς. Πριν κλείσουμε, θα δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε εδώ στις δημοσκοπήσεις πριν από λίγες μέρες η Δήμαρχος Ορχομενού. Και μας είπε για το μεγάλο αρχαιολογικό πάρκο στον Ορχομενό. Κλείνουμε. Αμέσως μετά, φυσικά, Σοφία Μίτιλη, Βασίλης Σταλαμάγκας, και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ αύριο Τετάρτη στις 2:30. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Είναι μια μεγάλη ευθύνη, γιατί έχει ξεκινήσει από το 10. Αποτέλεσε όραμα κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι το ξεκίνησαν σε συνεργασία με το Διάζωμα και μόνο με το Αρχαίο Θέατρο του Ορχομενού. Σας είπα και προηγουμένως ότι ήταν αγροτική η περιοχή, παρόλο που είχε τόσο μεγάλη ιστορία, τεράστιους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Τι να αναφέρω, το Γλά, το κάστρο του Γλά, τα αποστραγγιστικά στην Κοπαϊδα, τον Άγιο Νικόλαο στα Καβιά, τη Δέντρη πάνω στο Παύλο με τους ναούς, τον Τύμβο του Σύλλα, που τώρα πλέον μπαίνει σε διαδικασία αναστήλωσης, το αρχαίο θέατρο, το ναό του Ασκληπιού. Δεν υπάρχουν αυτά που υπάρχουν στο Δήμο Ορχομενού. Το Πτώον, στο Ακρέφνιο, το Σπήλαιο του Σαρακινού, στο Κόκκινο. Είναι τεράστια αρχαιολογική θησαυρή μέσα και ξεχνάω στο Δήμο Ορχομενού. Λοιπόν, ήταν τεράστια η ευθύνη που μου δόθηκε για ένα έργο που ξεκίνησε το 2010 με 2011 και στην πραγματικότητα, όταν ήρθε λοιπόν εκεί με το κουμπαρά και το Διάζωμα για το Αρχαίο Θέατρο ο κύριος Μπένος, είδε ότι είχαμε τρία σημαντικά μνημεία: το Θολωτό Τάφο του Μηνία, το Αρχαίο Θέατρο για το οποίο ήρθε, αλλά δίπλα και τη Βυζαντινή Εκκλησιά της Παναγίας της Κρυπούς με απόσταση χιλιετίας. Τρία ισχυρά μνημεία, τρία κομβικά σημεία στην ιστορία της πατρίδας, τα οποία ήταν στο ίδιο σημείο. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή, για όσους δεν το έχουν καταλάβει ενδεχομένως, μιλάμε για τρία μνημεία που συνδέουν τρεις διαφορετικές εποχές με διαφορά χιλιετίας. Έτσι. Μυκηναϊκή εποχή, Θολωτός τάφος του Μηνία, εισάξιος του Θολωτού τάφου του Ατρέα, θέατρο ελληνιστικών χρόνων, γύρω στο 4ο αιώνα π.Χ., εποχής Φιλίππου Δευτέρου, και η Παναγία της Κρυπούς, 9ος αιώνας μετά Χριστό, το μοναδικό κομμάτι στον ελλαδικό χώρο, στο ρυθμό της. Μεταβατικός σταυροειδούς μετρούς. Και όλα αυτά βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν το συναντάς εύκολα να έχεις τρία διαφορετικά κομμάτια της ιστορίας, μνημεία από τρία διαφορετικά κομμάτια της ιστορίας σε ένα σημείο. Ναι. Είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και φανταστείτε ότι αυτά είναι, γύρω από αυτά, σε απόσταση πολύ λίγων μέτρων, υπάρχει το θέατρο του Ασκληπιού. Γίνανε οι ανακαλύψεις των άλλων μυκηναϊκών τάφων προς τη Λιβαδιά, προς ένα άλλο χωριό πρόσφατα, δεν ξέρω αν το είδατε. Δηλαδή, είναι ένας τόπος που όπου και να πατήσεις, βγάζεις ιστορία. Και εκεί πάνω λοιπόν δημιουργήθηκε ένα σχέδιο, έγιναν μελέτες για την ανάδειξη λοιπόν αυτού του αρχαιολογικού πάρκου. Χρηματοδοτήσεις ήταν και από ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Έχουν δοθεί στον τόπο μου γύρω στα 6 εκατομμύρια και περιλαμβάνει όλο αυτό
το εγχείρημα. Δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι αυτή που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Είναι η αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου, η οποία γίνεται με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορία Αρχαιοτήτων της Θήβας, το έχει αναλάβει. Και είναι και το κομμάτι που και εκείνο ανήκει στην πρώτη φάση, είναι οι δρόμοι που περνάνε και διατρέχουν το αρχαιολογικό πάρκο, και αυτό το δρομολογεί με χρηματοδότηση περιφέρειας ο Δήμος μας και με προγραμματικές συμβάσεις. Ταυτόχρονα τρέχουμε τη δεύτερη φάση του αρχαιολογικού χώρου, που είναι το διάνοιγμα όλων των δρόμων οι οποίοι οδηγούν προς το αρχαιολογικό πάρκο, και στις ίδιες φάσεις υπάρχει και η αναβάθμιση των αυλίων χώρων της εκκλησιάς, όπως επίσης και η αναστήλωση, γιατί η Παναγία παλιά ήταν μοναστήρι. Οπότε είναι και η αναστήλωση, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και για τις αναστηλώσεις των κελιών. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που περιμένουμε από την Εκκλησία να μας δώσει την έγκρισή της, να μας παραχωρήσει προσωρινά το χώρο, ώστε να μπούμε στη διαδικασία να προχωρήσουμε τις εργασίες για την αναβάθμιση του προαύλιου χώρου της Παναγίας.